Νέα αύξηση σημείωσε η τιμή της σταφίδας, η οποία πλέον πωλείται στα 2 ευρώ το κιλό. Σήμερα η σταφίδα, όσοι έχουν παραδώσει σταφίδα στη συμμετρηστική οργάνωση, την Ένωση Μπαρελιάλιο, η τιμή της κειμένου είναι στα 2 ευρώ. Πήρε 10 λεπτά επιπλέον. Και όσοι, και θέλω, εδώ θέλω να τονίσω ότι όσοι παραγωγοί έχουν παραδώσει στο συνεταιρισμό στην Ένωση Μεσσηνίας σταφίδα τους, είτε την παρέδωσαν από την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα αποδικευτικά κέντρα, είτε τη φέρουν αύριο, θα πληρωθούν όλοι με 2 ευρώ. Και βλέπουμε και σε ελπίζουμε ότι στο τέλος θα έχουμε και μια εκαθάριση. Αυτό όμως εξαρτάται από την αγορά και θα το δείξει στην πορεία. Σε σχέση με πέρυσι, η τιμή της σταφίδας μπορεί να είναι καλύτερη, ωστόσο δεν είναι ικανή να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα, τα οποία είναι πολύ ψηλά. Θα προτιμούσαμε καλύτερες τιμές, διότι ακούμε τώρα 2 ευρώ και συγκρίνουμε την περσινή χρονιά με το 1,40, αλλά δυστυχώς του παραγωγού τα κοστολόγια είναι πολύ μεγάλα και τα 2 ευρώ καλά είναι, αλλά θα προτιμούσαμε κάτι καλύτερο. Δεν φτάνει, κύριε Αγιοπούλου, αυτά τα χρήματα, αλλά όπως και να το κάνουμε, τα 2 ευρώ μπαίνεις μέσα και έχεις ένα ενδιαφέρον κάπως να καλλιεργείς, ενώ πριν ήταν για εγκατάλειψη όλα. Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό το λέω διότι τα κοστολόγια και τα εργατικά έχουν πάει στο Θεό όλα. Ναι. Γι' αυτό ο κόσμος παραπονιέται ότι τα 2 ευρώ είναι και λίγα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση, εκεί ακούει η αγορά σήμερα και όπως ξέρουμε η αγορά είτε εκβιάζεται είτε απειλείται από τίποτα. Όπως και να έχει πάντως, οι παραγωγοί μπορούν να παραδώσουν τη σταφίδα που έχουν στις αποθήκες τους στην Ένωση Μεσσηνίας και μάλιστα αν έχουν ανάγκη μπορούν να πληρωθούν και άμεσα. Θέλω να κάνω άλλη μια έκκληση σε όλους τους παραγωγούς που αυτές τις λίγες σταφίδες που έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή και δεν τις έχουν παραδώσει, είτε στο συνεταιρισμό, είτε στην Ένωση, είτε στους ιδιώτες, να εμπιστευτούν τον συνεταιρισμό γιατί φέρνουν στα αποδιοικητικά κέντρα. Έτσι ώστε να έχουμε το προϊόν στα χέρια μας, την πρώτη ύλη. Και όποιος παραγωγός θέλει να χρήματα, ναι. Μπορεί να μας το πει να πληρωθεί. Και όλοι οι παραγωγοί θα πληρωθούν από τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή το προϊόν είναι σε φύλαξη, θα πληρωθούν ένα μήνα μετά την τιμολόγηση του προϊόντος.